δόθηκε η δυνατότητα να σπουδάσει στα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και συγκεκριμένα στη Βενετία και τη συνεχεία στην Αθήνα της Κρήσης και της Ιταλίας, στο Πανεπιστήμιο της Πάδωνας. Στην Πάδωνα εκεί όπου προσέδεψαν πολλοί Έλληνες εκείνη της περιόδου για να λάβουν ανώτερη παιδεία και μόρφωση, η διαγωγή του κυριοτήτου ήταν όμοια κατά πάνω με του μεγάλου βασίλειου του Αγίου του Γρηγορίου Θεοδόρου, όταν εκείνη στα χρόνια τους βρισκόντουσαν στην Αθήνα. Και εκεί ήταν αφιερωμένος ολοκληρωτικά στην προσευχή και βεβαίως στη μελέτη και στις σπουδές του. Αφού αρίστευσε και τελείωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Πάδωνας, επέστρεψε στη γενέτειρά του στην Κρήτη, όπου εκεί ήταν μοναχός, στην Ιερά Μονή Παπαράθη, όπου ανέβησε πολλούς δαμουσιολογίους, ιεράρχες και πατριάρχες, και η οποία έχει ως περίπτωση ότι τη μαρφέ συμφώνησμα η θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Δεωμένης Ορφανής. Λόγω της μόρφωσής του και των προσώπων του, ανέλαβε την ελληνική τη διεύθυνση της ελληνικής σχολής του Κουχάμπατα, ενώ περιόδευε σε όλο το νησί της Κρήτης και με τα χρυσοστομικά κηρύγματά του βοηθούσε τους Ορθοδόξους να υπομείνουν τους διωγμούς και τους προκαταδρευμό από τους Λατίνους κατακτητές και το παπικό κλήρο. Τα κηρύγματά του και όλη η δράση ενώμησαν τους Λατίνους κληρικούς της Κρήτης με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί το νησί. Επόμενος σταθμός ήτανε το Θεοβάτι στο όνομα Σινά. Εκεί πέρα ασκήθηκε στην υπακοή, στην υπομονή, στην αποπάθεια και βεβαίως άσκησε την Θεία Ερετή της προσευχής. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1979, σε μία ενοχοτιμία στους Αγίους Τόπους και συγκεκριμένα στη Ιεροσόλυμα, όπου συνόδευε τον Αρχιεπίσκοπο Σινέδριο, εκεί στον ομφαλό διηγής κατά τον Άγιο Επιφάνιο Κύπρου, συνάντησε τον πρώην γέροντά του, τον οικούμενό του στη Μονία Καράφη, ο οποίος πλέον είχε γίνει Πατριάρχης Αλεξανδρίας, τον Πατριάρχη Σύγχριστο, ο οποίος παρακάλεσε τον Ελεύθερο να έρθει μαζί του στην Αλεξάνδρεια για να βοηθήσει στις ανάγκες του εμπεριστάτου και παρεμφάτου Πατριαρχείου. Εκεί δε, στα Ιεροσόλυμα, χειροτονήθηκε από τον Σύγχριστο και έλαβε το θεοείδητο υπόνημα της Ιεροσύνης. Και στη συνέχεια τον διόρισε ως πρωτοσύγγελο και πατριαρχικό επίτροπο του θρόνου του Αγίου Μάρκου. Η φήμη του βεβαίως η αρετή του έφτασε μέχρι την υπερβόρεια Ρωσία, όπου έλαβε πρόσκληση από τον ίδιο τον Τσάρα να μεταβεί στη Μόσχα και να βοηθήσει τους εκεί Ορθοδόξους στον αγώνα που έδινε εναντίον των Ιησουητών και των Λατίνων Ιεραποστών, να μεταφράσει τους πόρους της Πετροσυνόδου Πολεμίας και βεβαίως με την κατάλληλη εκλογική του διδασκαλία με τους αναρτές. Όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός είχε άλλη σχέση για τον Αρχιμόδης. Και έτσι σταμάτησε το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, στο Βυζάντιο, στο αποκούπητο στεναρών του γένους της. Εκεί παρέμεινε για τρία ολόκληρα χρόνια και κήρυτε τον Θείο Λόγο στον τότε πατριαρχικό ναό στη Μονή της Παναγίας της Παμακαρίσου. Οι δε ομιλίες οι οποίες σώζονται μέχρι και σήμερα αποτελούν την ξεχωριστή συλλογή ομιλιών του Αγίου Μελετίου, η οποία φέρνει τον τίτλο «Χρυσοπηγή Ευαγγελικής Διδασκαλίας». Ύστερα από τρία χρόνια πήρε τον δρόμο της επιστροφής για το παλέφατο Πατριαρχείο της Αφρικής. Πριν όμως φτάσει στον προορισμό, εστάθμισε στην είσοδο στο διαμάντι των Μετανήσων, όπου εκεί σταμάτησε και στάθμισε για να λάβει την ευχή του γέροντα του Πατριάρχη Αλεξανδρίας, ο οποίος ασθενούσε και την περίοδο βαρύτατα και βρισκόταν και διέμενε στο μετόχι της Ιεράς Γραμμής του Σινά στην πόλη της Μήμου της Ρώδου. Ο Πατριάρχης Σύγχριστος τον πίεσε έντονα να παρετηθεί εκείνο από τον χρόνο για να τον χειροτονήσει αρχιερέα και να είναι ο διάδοχός του στον πατριαρχικό χρόνο του Αγίου Μάρκου.
και ο όμορφος λέει Πατριάρχης, ο Άγιος Μηλέτης. Και έτσι η λιχνία έρχεται στην κορυφή για να φωτίζει όχι μονάχα τους Ορθοδόξους της Αιγύπτου, αλλά ολάκια την Ορθοδοξία, σαν ένας νέος φάρος Αλεξανδρίας, ο οποίος όμως πλέον δεν έφτανε και δεν φώτιζε μονάχα την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά έφτανε και μέχρι τα βορεινά μέρη και τις παγωμένες χώρες των Σλάβων. Ο Άγιος Μηλέτης πλέον από αυτή την λαμπρή θέση επιδόθηκε μεγαλύτερο από μαζίδων και αγώνα στο να βοηθήσει τους Ορθοδόξους που εκείνη την περίοδο δοκίμαζαν μεγάλους πειρασμούς. Τόσο από τους Τούρκους, από τους Οθωμανούς οι οποίοι μετά κατρομοποίησαν, όσο βεβαίως και από τους Λατίνους ενώ τους Τούρκους οι οποίοι μέσω της Ουνίας και μέσω άλλων τρόπων εκμεταλλευόμενοι τη φτώχεια και την αμάθεια προσπαθούσαν να πιστεύουν το Ορθόδοξο κρίνημα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος μας αντιπάλευσε ή μάλλον άμεσα καλύτερα και πιο σωστή γιγαντομάχησε από τη μία μεριά με την σιδερένια πανομία που ασιάζει την Αρκετή και από την άλλη με το φοιτήσιο έργης από τον Ιησουητό και τον Λατίνο. Βεβαίως, η Αρκετή, το μεγαλείο, η ταυρότητά του, τον έκαναν πατέρα και τύπο της Ορθοδοξίας για όλους τους Ορθοδόξους. Σε εκείνον προσέτρεχαν όλοι οι Ιεράρχες, όλος ο κλήρος και ο λαός για να μπορέσουν να έχουν απαντήσει στα θέματα που το τους απασχολούσαν. Και πολλές φορές ο Άγιος Μηλέτιος δέχεται έντονη την πίεση, όχι μόνο από τους Ορθοδόξους, αλλά και από τους ξένους, να ανέλθει στον Οικουμενικό Θρόνο, να γίνει Πατριάρχης προς αδελφών τους, όπως ο Άγιος μας πάντοτε αρνούνταν να μετατεθεί από την Αλεξάνδρεια στην Κωνσταντινούπολη. Όμως οι καταστασίες και τα προβλήματα και οι διαιρέσεις και οι εκπόμενες ήταν πολλές και έτσι για μία χρονιά δέχτηκε να αναλάβει ως επιτηρητής του Οικουμενικού Θρόνου, δηλαδή ως τοποτηρητής για να ρυθμίσει και να θεραπεύσει τα προβλήματα και τα κακοσυνήματα. Και έτσι από τον Μάρτιο του 1597 ως τον Μάρτιο του 1588 μετέβησε στην Κωνσταντινούπολη για να θεραπεύσει τα προβλήματα και τις δυσκέρδειες των Ορθοδόξων. Επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια το 1598. Κατάρτιος, κουρασμένος από τους αγώνες και τις προσπάθειες, από την νέα έρημα ασώνων εκκλησιών, ασθένησε και όπως ο Ιερός Χρυσόστομος αιώνες πριν εκκινήθη την παραμονή του Κοινού Σταυρού στις 13 Σεπτεμβρίου του 1907, έτσι και ο νέος Χρυσόστομος της Δημοκρατίας, ο Άγιος Μηλέτιος Μητράς, κινήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου του 1601, παραμονή της Χρυσόστομος του Κοινού Σταυρού στην Αλεξάνδρεια, στην ηλικία των μόλις 52 ετών, επιβεβαιώνοντας με τον Ιδιωτήτη και τους αγώνες του με τον καλύτερο τρόπο την ρίση του σοφού Σολομώντα. Γύρας Γαρτίνιον, ούτω πολύ χρόνο, ουδέα αριθμό ετών η σοφία με τέτοια. Η αγιότητά του αγαπητή μου αδελφή καταδεικνύεται από πάρα πολλά σημεία στη ζωή του. Να με επιτρέψει όμως η αγάπη και η γένειά σας να σταθούμε σε ορισμένα από αυτά. Αναφέρει λοιπόν ο ουρανοβάβολος Παύλος, δόξα και τιμή αντί με εργαζομένο των αγαθών. Ο Άγιος Μηλέτιος όμως, όχι απλώς εργάστηκε το αγαθό, αλλά αναλώθηκε και δαπανήθηκε στο ραβδό και αγαθό έργο, ή μάλλον στο μοναδικό αγαθό έργο της φωνάς του Ευαγγελικού Λόγου. Δεν πρέπει να λησμονούμε δε μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια καθοριστική για το γένος μας, ότι η Εκκλησία αποτέλεσε την επιβοτό σωτηρίας για το γένο της. Και αυτό φανερώθηκε με τον πλέον έκτηνο τρόπο στους τέσσερις αυτούς φρικτούς και σκοτεινούς αιώνες της πολιτικής καρδιάς. Έτσι λοιπόν, η εκκλησιαστική προσφορά του Αγίου Μερεντίνη ουσιαστικά αποτέλεσε ταυτόχρονα και προσφορά προς τον Θεό γένος. Ο ισχυρός αυτός άνδρας από την νηστεία και την άσκηση μέσα από τους αγώνες του, μέσα από τα έργα του, πάλευσε για τη σωτηρία των Ορθοδόξων
Επίσης, επανέφερε το μοναστικό και κοινοβιακό τρόπο ζωής στο κατηγορημένο την εποχή εκείνου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, ιδρύοντας τη Μονή του Αγίου Σάββα Αλεξανδρίας. Αγωνίστηκε με κύριο τη ζωή του εναντίον των Λατίνων Ιεραποστόλων, οι οποίοι πίστευαν πνευματικά όχι μόνο την κατημάσια Αναβολή, αλλά και τα ενεόφυλα στην Ορθοδοξία στα Αγγλικά Γέννη. Ίδρυσε στην Αλεξάνδρεια Σχολή για τη μόρφωση του κυρίου και του λαού, ενώ αντιμενά τα συγγράμματά του και οι επιστολές του αποτελούν με τη μία θεολογία αλλά και πολύτιμη θησαυρή για την νεότερη πνευματική ελληνική γραμματεία. Όμως εκεί που φαίνεται ακόμα περισσότερο για την του έργου είναι οι μαθητές του. Οι πολλοί εκείνοι οι οποίοι μαθήτησαν κοντά σε αυτόν τον θησαυρό γνώσεως και ευσεβίας του Άγιο Μελέτη. Να αναφέρουμε καταρχάς τον Κατασάρκα Αριστότη, τον Άγιο Έλεος, τον Ιερομάρκα Κύριο Λούκα, Πατριάρχη Αλεξανδρίας, ο οποίος μαθήτησε για το γένο της, ο οποίος δυστυχώς στα επόμενα χρόνια συγκοφαντήθηκε την γνώση. Να αναφέρουμε τους μετέπειτα Πατριάρχης Αλεξανδρίας, Κεράσιμο Θάφρον και ο Ανίκιο Ιόνιο, τον πολύ διδάσκαλο Μάρσιμο Πελοποννήσιο και άλλους φορείς οι οποίοι μαθήτευσαν κοντά του και έλαβαν τις γνώσεις του και την ευσέβειά του. Το άλλο σημείο που θα ήθελα να σταθούμε από τη ζωή του Αγίου Μελετή είναι το ξεκίνημα της πορείας του, όπου σαν άλλος ιερατής στάθηκε μπροστά στον δρόμο της αρετής και της κακίας. Στα χρόνια εκείνα που σας είπαμε, όσοι ορθόδοξοι επιθυμούσαν να προοδεύσουν και να σπουδάσουν και να ανεβηθούν στα νότερα στρώματα, και σπουδές έπρεπε να μεταβούν δυστυχώς στην Εσμερία και συγκεκριμένα στην Ιταλία. Και πιο συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Εκεί όμως για τους ορθόδοξους υπήρχε ένας απαράδοτος χώρος για να λάβει κάποιος μετά από τις σπουδές του και τα χρόνια διαμονής του εκεί, το τίτλο σπουδών, τυχείο. Και αυτός ο όρος ήταν να υπογράψουν οι ορθόδοξοι να αποδεχθούν τις αποφάσεις της Φερονίκου της Αράσης Ελοσυνόμου του Φεράρας Φορεντίας και να ομολογήσουν τη λατινική ομολογία πίστεως. Και αλήθεια, όσοι ορθόδοξοι περάσαν από αυτό το πανεπιστήμιο και μπορούμε να ανοίξουμε τις επιτροπές και να δούμε λαμπρά με λαμπρούς επιστήμονες εκείνης της περιόδου Έλληνες, οι οποίοι πήραν τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν που σπουδάσαν, ήταν και ο Άγιος Μελέτης. Όμως ο Άγιος μας δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να δεχτεί αυτή τη φρικτή και παραχώρηση, το να θυσιάσει από το λόγιο της πίστεως για το πινάκι της Φαρτατέλη, ενός απλού εγγράφου που πιστοποιούσε τις σπουδές του. Και φεύγοντας, όπως έφυγε κάποτε ο δίκαιος Ιωσήφ από τις πολιτές διαθέσεις της Αιγυπτίας κυρίας του, έτσι το Άγιος μας διέφυγε της πνευματικής μοιχείας, δηλαδή το να προδώσει τον ορθόδοξο πίστη για να λάβει τον δίκαιο κόπο και έργο των σπουδών. Και έτσι έφυγε από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, αριστεύοντας, αλλά χωρίς να καταδεχθεί να πάρει τον τίτλο ο οποίος αποτελούσε κάτι τόσο βαρύ με την αιώνια ευθύνη για την ψυχή του. Το τρίτο σημείο που θα ήθελα να σταθώ, στο οποίο αυτού του μεγάλου κοινωνικού διδασκάλου και πατρός της Εκκλησίας μας, είναι το γεγονός ότι ο Άγιος μας αναγκαλύφθη κατά πάντα εις άξιος και διάδοχος των Αγίων Αποστόλων. Ως άλλος Απόστολος Παύλος αγωνίστηκε για την πνευματική προκοπή των πνευματικών του παιδιών. Ως άλλος Απόστολος Παύλος παρέδωσε στους μαθητές του την πολύτιμη παρακαταθήκη της πίστεως να τη φυλάξουν και εκείνη ανώθετη και έτσι να την παραδώσουν στα αυτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας του Χριστού. Ως άλλος Απόστολος Παύλος επισκεπτόταν τις κατατόπιν εκκλησίες μέσω των επιστολών του και νουθετούσε και κατηχούσε τον λαό του Θεού. Μέσα λοιπόν στο σκοτάδι της δουλειάς του της δουλείας, μέσα στον φόβο την αμάθεια και το θάνατο, ο λαός του Θεού είναι φως νέα από το δοχείο της Θείας Χάρτος, το σκέλος εκλογής, τον
και απλότατο διέχει σε όλη τη ζωή. Αυτό φανερώνεται από το γεγονός ότι ο Άγιος μας συνεχώς προσπαθούσε να αποφεύγει την δόξα των ανθρώπων, διότι προτιμούσε την δόξα του Θεού. Έτσι λοιπόν, παρά τις αρνητικές πιέσεις του γέροντά του, Yeah.